Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Την τελική έγκριση της Τρόικας αναμένει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου για τον ενίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων στη Βουλή. Η κατάθεση αναμενόταν σήμερα Τετάρτη, αλλά δεν έχει ακόμη υπάρξει η έγκριση, η οποία εκτιμάται ότι θα δοθεί εντός της ημέρας και άρα το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στη Βουλή την Πέμπτη. ΕΟΠΗΟΤΑ και ασφαλιστικά ταμεία θα αποτελέσουν τις πηγές για το δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας 12.500 δημοσίων υπαλλήλων για το έτος 2014 βάσει των μνημονιακών μας δεσμεύσεων. Στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης που διεξήχθη υπό τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά χθες Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου και με τη συμμετοχή των κυρίων Ευάγγελου Βενιζέλου, Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιάννη Τουρνάρα και άλλων ανώτατων στελεχών της κυβέρνησης, συζητήθηκαν οι απολύσεις στο δημόσιο και τα λουκέτα στις 10 με απότερο στόχο να κλείσει ο αριθμός των 12.500 μετακινήσεων για το 2014. Ο αρμόδιος Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους υπουργούς που συμμετείχαν στη σύσκεψη για την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος κινητικότητας των 12.000 υπαλλήλων. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επανατοποθέτηση των 2.800 δημοτικών αστυνομικών που αναμένεται να ξεκινήσει σε 2 περίπου εβδομάδες. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη, Άγχελ Γκουρία, για να παρουσιάσει μελέτη του ΟΣΑ για την Ελλάδα. Ο κύριος Γκουρία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό το πρωί, ενώ θα συναντηθεί επίσης με τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Γιάννη Τουρνάρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Κωστή Χατζηδάκη, με τον οποίο διατηρεί στενή συνεργασία για το φλέγον ζήτημα της άρσης των εμποδίων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Εκ νέου συνελήφθη ο επιχειρηματίας Λάκης Γαβαλάς και αυτή την ώρα κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο σχεδιαστής παρουσιάστηκε το πρωί μαζί με τον δικηγόρο του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση έπειτα από ενημέρωση πως εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα για χρέη στο δημόσιο. Αυτή τη φορά πρόκειται για οφειλές άνω των 700.000 ευρώ που προέρχονται από φόρους σε ακίνητα τα οποία κατήχε. Κάποια από αυτά τα έχει ήδη πουλήσει. Ο Λάκης Γαβαλάς αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Αρχικά βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού και Νοτιού Αιγαίου, οι οποίες βαθμία θα σταματήσουν και λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην υπόλοιπη χώρα, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι.